Κέρδιο φαλάκρα. Καλώς τον Κώστα. Να είδες, τον είπαμε το τηλέφωνο και πήρα. Λοιπόν, εγώ τον τρούληξα από κάτι. Σοβαρά, χωρίς αστείο, όταν δεν θέλει να τον σχολιάζουν και να τον λέει γραφικό στα ραδιόφωνα, να μην κράζει κατευθείαν μετά από όταν μιλάει ένας άνθρωπος. Ποιον έκραξα? Η άποψη του κάθε ανθρώπου είναι άποψή του και πρέπει να τη σέβεσαι του. Σοβαρά, ποιον έκραξα, για πες μας. Είσαι ανάγωγος. Πες μας ποιον έκραξα. Ενώ εσύ είσαι ευγενέστατος. Ο Σαββάρβιν και εσύ έχετε ταυτιστεί. Εσύ είσαι ένας καραφλοκόρακας και μισούς, δεν θέλω να έχω μαζί. Από σένα... Μπροστά σε ένα λένε τελώνει με. Με αυτή τη μούρη που έχεις, καταρχήν δεν πρόκειται να έρθει η γυναίκα μαζί σου. Δεν υπάρχει. Yeah, ναι. Άκουσε να σε πω κάτι. Ναι. Την άλλη φορά πάλι μίλησες και βγήκε ο Ντρούλ με τον οποίο έχω μια διαμάχη αυτή τη στιγμή και σου είπε ότι είδα το παιδί, είναι μια χαρά φυσιολογικό και δεν έχει τίποτα. Ενώ εσύ είσαι σαν την ώρα, να σε πω ακριβώς πώς, θα με κόψεις τώρα, αλλά δεν πειράζει. Την ώρα που ζορίζομαι σε ένα μέρος ακριβώς με τον πισινό μου ίδιο είσαι. Άντε βλάκα, ευλάκα. Δεν με λες, το σώμα σου το γυμνάζεις. Ρε τα ίδια το λες. Η έκ του φυσικού του είναι έτσι όμορφο. Έχει πρόταση από την Αθήνα να πας. Πώς ξαπλώνει η γυναίκα. Πώς ξαπλώνει η γυναίκα μαζί σου ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πω πολύ πληγωμένη αυτή η γυναίκα που ξαπλώνει μαζί σου. Εγώ φίλε έχω... Καταρχήν δεν μπορεί να κάνεις έρωτα ρε. Μπορεί να έχει κρυφά χαρίσματα ρε. Καταρχήν που το ξέρεις εσύ. Καταρχήν περπατά και λαχανιάζει. Γιατί στο βρακί του είσαι. Πού να κάνει έρωτα ρε αυτό το ψοφίμι. Μπορεί να έχει κρυφά χαρίσματα. Έρωτα θέλει να έχει τα... πεθαμένε ρε πεθαμένε. Καταρχάς φουλαράκο... Με τρία πακέτα τσιγάρα θες να με επιδείξεις κιόλας. Είναι κυρίου Ραπτοπούλου ενός καλού παίχτη ο οποίος είχε κάποια αυχή λεφτά και σε έκανε κάτι. Εγώ από τα 14 έχω φύγει από το σπίτι, ο μπίπης που ακούει, ο Παντελής, είναι του Μπουγάτα φίλος. Ανεξάρτητος ήσουν. Ας κάτσει ο Μπουγάτα να του τα πει ο Παντελής με σοβαρότητα και να σου πει γιατί αυτά που έχω κάνει εγώ Ραπτόπουλα, εσύ στον ύπνο σου δεν τα έχεις. Τι έχεις κάνει εγώ, φίλε. Πέρα από εκεί. Τι έχεις έλα, κάνει. Έλα, έλα κουβαλετή τον κασό στη λαχαναγορά. Τι να έχεις κάνει. Τι έχεις κάνει. Τι να έχεις κάνει. Τι να έχεις κάνει. Τι λογιόν είναι, δεν ξέρεις. Τι να έχεις κάνει. Είσαι έχεις... καβλάς. Τέλος πάντων. Τι να κάνεις βρε πλατυπώνα. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις μια σχημάντρα βρε. Και το θέμα και πάλι μιλάς για την πάρτι σου. Τι να μιλήσω βρε βρε τάταρε. Βρε τάταρε. Βρε τάταρε. Άστε να μιλήσουμε τώρα με τον Τρούλη θα μας αφήσει. Βρε χιμπατζή βατραχοπούρη, τι να μιλήσεις. Τι να μιλήσεις βρε τάταρε. Λέει, σ' ακούω. Ναι. Άρα να πούμε έτρεχε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Ήταν σαν να τρέχει μια φαλακρή φάλαινα. Το σπαρχαμπάρι. Βρε άνθρωπε, κινδυνεύεις με έμφραγμα καταρχήν. Οι βαλμίδες σου είναι κλειστές. Βρε αγύμναστο κορμί. Βρε απροπόνητο κορμί. Βρε, θα μ' αφήσει να μιλήσω. Σε μιλάω. Έτσι, μπράβο. Βγάλε το χασπί. Επιτέλους. Λοιπόν. Όσον αφορά τον κύριο Ντρούλη, εγώ ποτέ μία φορά έκανα το λάθος να κρίνω κάποια λεγόμενα του και βγήκε διαμαρτυρήθηκε και του ζήτησα συγγνώμη με μήνυμα και μου έστειλε και μου λέει δεχτώ το συγγνώμη. Σωστά, ρε. Λοιπόν, κάθε φορά που βγαίνει, χωρίς να μιλήσω για αυτόν, γιατί και το ξέρεις Ντρούλη, δεν μιλάω για σένα, έτσι, με παίρνεις μετά και με κράζεις. Πάντα και βάζεις πάντα το καλό στην αρχή ότι ο περιπεράς καλό παιδί αυτά, αλλά είναι βλάκας. Δεν είπα λοιπόν, βλάκα σπίτι. Εγώ βλάκα δεν σε είπα. Προχθές το είπα. Εγώ σε είπα βλάκα, είσαι καλά. Βεβαίως, καλά, εντάξει, αφού είναι βλάκα. Δεν τον... Λοιπόν. Βλάκα δεν είπα. Είπα ότι λες... Και εσύ είσαι ο... φαλάκρας, τώρα τι θα γίνει. Πες μας. Φαλακρέ, εφαλακρέ. Βλάχο, εβλάχο. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα αυτά που λες φαλάκρα είδες για γαμία την κάνει. Έλα ρε, σταμάτα μωρέ να μου δείτε. Αυτά που λες για τον ΠΑΟΚ φαλάκρα, θα σου πω δύο κουβέντες. Το να βγαίνεις και να λες ότι χαχαχα και πόσα χρωστάτε και το σδόρα έβαλε, χαίρεσαι, εντάξει, εγώ δεν τη λέγω,